Φίλες και φίλοι, για χαρά, χρόνια πολλά, λόγω των ημερών. Χρόνια πολλά. Και καλή χρονιά να έχετε. Έτσι. Αυτό θα είναι το τελευταίο βίντεο του χρόνου. Ναι, ναι. Τα λέμε από τον χρόνο δηλαδή. Τα λέμε από τον χρόνο, ναι. Δηλαδή, Τετάρτη θα ανεβάσουμε πάλι κάτι, θα δούμε τώρα πώς θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε λίγο υλικό μαζεμένο. Ίσως ανεβάσουμε. Ποιος είπε ότι είναι εύκολο το YouTube Volume 2. Α, να κάνουμε έτσι τα. Έχω μαζέψει εγώ σκηνές. Έχουμε πολλά πράγματα. Θα γίνουμε ρεζίλοι πάλι. Και το σημερινό βίντεο με το Zelda τον τράβηξα να το κάνουμε. Δεν ήθελε στην αρχή, γιατί τι να πούμε και τι να κάνουμε και άσε με τώρα. Πρωτοχρονιά τώρα να πούμε, έρχονται γιορτινές μέρες. Εντάξει. Ας κάνουμε ένα τηλέφωνο. Τέλος πάντων, του έδωσα δύο μπουνιές στο μάχη και ήρθε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στο κυρίως θέμα και στο κυρίως πιάτο. Που συμφωνήσαμε για πες. Ας κάνουμε έναν μίνι απολογισμό, να το πω. Του 2017. Ωραία. Έτσι, που το 2017 κατά τη γνώμη μου ήταν η πιο super τούμπανο χρονιά όλων των εποχών για μένα. Ήταν γεμάτη. Πολύ γεμάτη. Εμένα για όλες τις εποχές, ρε φίλε, από όλα τα χρόνια, η φετινή χρονιά το 2017 κατά τη γνώμη μου, νομίζω πως ήταν, ρε φίλε, για τους gamers ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει. Δηλαδή, ό,τι καλύτερη χρονιά υπήρχε ποτέ στον χώρο των video games. Ναι. Δηλαδή, είχαμε από κονσόλες καινούργιες μέχρι ένα σκασμό παιχνίδια σε όλες τις πλατφόρμες τώρα. Είχαμε να δούμε από το 14 σχεδόν έτσι γεμάτη χρονιά με full παιχνίδια και. Ναι, μόνο πράγμα. Που το 14 όντως ήταν και εκεί είχε πολύ πράγμα. Ναι. Αλλά ρε φίλε το 17, το ένα μετά το άλλο διαμάντια. Ήταν πολύ καλά όλα. Σχεδόν ό,τι έπαιξε, γιατί δεν προλάβαμε να τα παίξουμε και όλα. Έτσι. Ναι, σίγουρα δεν προλάβαμε να τα παίξουμε. Αλλά και στο online τομέα και στο single player τομέα είχαμε πολύ μεγάλη κίνηση και πολύ ωραία παιχνίδια. Ναι. Και παιχνίδια που ο κόσμος δηλαδή τα αγάπησε. Τα αγάπησε, τα γούσταρε. Κοίτα, ήταν όλα αλφάδια φέτος. Δηλαδή όλα ήταν του 9 και του 10. Δεν υπήρχε δηλαδή αμφιβολία σε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε, δεν βγήκε παιχνίδι το οποίο περιμέναμε και ήταν του 5. Αν εξαιρέσει το Outlast που εμένα δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά σε όλο τον κόσμο το Outlast έκανε αίσθηση. Ήταν βίαιο, ήταν τρομακτικό για κάποιους. Εμένα δεν μου άρεσε εμένα προσωπικά. Ούτε εμένα, παιδιά. Η άποψή μου, εντάξει, το παίξαμε μαζί. Ναι. Κάναμε και. Ήταν τότε τα δοκιμαστικά. Αλλά πρώτα μας βίντεο που κάναμε. Ναι, από τα πρώτα βίντεο ανεβάσαμε κάποια gameplay έτσι να μιλάμε από πίσω. Ξέρω εγώ, όποιος θέλει μπορεί να τα τσεκάρει κιόλας. Δεν μας άρεσε γιατί δεν ήταν αυτό που θέλαμε, εν πάση περιπτώσει. Δεν ήταν σαν το ένα. Ήταν πολύ. Καμία σχέση. Πάρα πολύ κυνηγή. Το μόνο που έκανε ήταν να τρέχει και να πεθαίνει. Ναι. Εντάξει, αλλά. Και μετά να ξανατρέξει για να μην πεθάνει. Αλλά γενικότερα βγήκανε παιχνιδάρες φέτος. Εμείς έχουμε σε. Καταρχήν, ας το ξεκινήσουμε αλλιώς. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τις κονσόλες. Ναι, ας ξεκινήσουμε με τις κονσόλες. Είχαμε δυόμιση κονσόλες. Ποιες είναι αυτές οι δυόμιση? Το ένα είναι το Xbox One X. Μάλλον να το ξεκινήσουμε ανάποδα γιατί βγήκε πρώτα το Switch. Ναι, ας το πάμε. Switch. Και μετά έχουμε SNES Mini. Αυτό είναι το μισό, η μισή κονσόλα. Και το Xbox One X, το λεγόμενο Project Scorpio. Αναβαθμισμένο μηχάνημα, πολύ δυνατό, ακόμα βέβαια δεν έχει τους δικούς του τίτλους. Αλλά σαν μηχάνημα, από ό,τι έχουμε δει και τις δυνατότητες του, είναι υπερτούμπανο. Είναι σαν να έχεις ένα, από ό,τι έχω δει κάτι συγκρίσεις που κάνουν, νομίζω λένε, είναι σαν να έχεις ένα PC των 800 ευρώ και να το παίρνεις 500, ξέρω εγώ. Ναι. Κάπως έτσι, τα specs του είναι πολύ δυνατά, ξέρω εγώ. Δεν το έχω δει το μηχάνημα από κοντά. Έχω δει ανθρώπους που το έχουν αγοράσει και έχουν κάνει βίντεο, ξέρω εγώ, στο YouTube κτλ. Ας το πούμε που έχουν κάνει κάποιο review. Γιατί για να κάνεις review σε μια κονσόλα, θες χρόνο. Θέλεις, πώς δεν θέλεις. Θέλεις, ρε παιδί μου, θέλεις να ασχοληθείς. Δεν θα δεις μόνο ένα παιχνίδι, θα δεις κι άλλα. Να δεις πώς τρέχουν. Ναι, να δεις και τα πιο παλιά πώς τρέχουν. Ναι, άγια σου. Να δεις και τα πιο παλιά, να δεις και κάποια που θα βγάλει τώρα. Γιατί λογικά, σαν εταιρεία η Microsoft θα βγάλει κάποια παιχνίδια σε αυτή την κονσόλα. Δικά της εννοώ. Έτσι πιστεύουμε. Κάτι θα δώσει, ρε φίλε. Δεν γίνεται να κυκλοφορήσει τώρα καινούργια κονσόλα και να μείνει έτσι. Ναι. Το Switch από την άλλη που εμένα δεν με έχει πολύ τρελάνει, το έχει πάρει ο Μίτσος. Ο Μίτσος είναι καταευχαριστημένος με το Switch. Ναι, καταευχαριστημένος γιατί λέει ότι μπορεί να παίξει παντού. Δηλαδή αυτό το πράγμα που σου δίνει το Switch να ξεκινάς το παιχνίδι στο σπίτι σου και να το παίρνεις μαζί και να πηγαίνεις στη δουλειά, να παίξεις μια ώρα εκεί, στη δουλειά όμως. Τέλος πάντων, παίζεις στη δουλειά και το παίρνεις τηλέφωνο και σου λέει σκοτώνομαι. Μπορεί να το κάνει και αυτό ο Μίτσος. Αλλά είναι ο τεχνίτης, οπότε στο χαλάρωμά του μπορεί κάτι να κάνει. Τώρα που έχει πάει ταξίδι, ρε φίλε, τον έχει βολέψει. Τον έχει βολέψει. Τον έχει βολέψει πάρα. Συνεχίζει παιχνίδια που ξεκίνησε, ας πούμε, από εδώ, τα συνεχίζει εκεί. Κούβα. Παίζει εκεί. Κανονικά θα έπρεπε να τον έχουμε εδώ πέρα, γι' αυτό είναι τώρα. Εντάξει, είναι χαρακτηριστική, έπρεπε να πάει κάποιο κάπου. Να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει, να δει νέα πράγματα. Και το μεταξύ αυτό που δεν με ξέρει, άσχετο τώρα. Πάει Κούβα καλοκαίρι να κάνει σε καλοκαιρινό καιρό να κάνει χειμώνα. Ξέρεις, να κάνει Χριστούγεννα. Ναι. Έτσι δεν μου κολλάει αυτό. Ναι, γιατί νομίζω εκεί η Λατινική Αμερική έχουν καθαρό καιρό τώρα. Είναι προς το καλοκαίρι πρέπει. Καλοκαίρι είναι. Ναι. Εκεί όλο το χρόνο καλοκαίρι είναι. Αφού είναι... Εντάξει, νομίζω έχουν και χειμώνες και αυτοί. Και την ώρα που έχουμε εμείς καλοκαίρι. Ναι, αυτοί έχουν καλοκαίρι 20 βαθμούς. Χειμώνα λέω. Χειμώνα και λέω καλοκαίρι. Έχουν χειμώνα 20 βαθμούς θα έχουν. Μια χαρά περνάνε. Με καλοκαιρινό είναι όλη μέρα, ρε. Λοιπόν, αυτές. Οι καταστάσεις αυτό για τις κονσόλες. Εν μεταξύ δεν είναι, άμα κάτσεις και το σκεφτείς, το Switch έχει δύο τίτλους, ας πούμε, που αν θα, για να με ψήσεις εμένα να πάρω Switch, δηλαδή μου πεις θα το πάρεις, ναι, για ποιο λόγο θα το πάρεις. Εγώ δύο λόγους θα πω. Ένα είναι το Zelda, το οποίο εντάξει έτσι και έτσι, γιατί θα μπορούσα να το παίξω και στο Wii U, το οποίο το έχω στην κατοχή μου. Ναι. Και το ψήνω να το πάρω εκεί, αλλά εντάξει λέω μήπως. Και πάρω το Switch. Θα το ευχαριστηθείς καλύτερα στο Switch, πιστεύω, ρε φίλε. Έχει καλύτερα γραφικά και τα μεταφέρει. Θα το ευχαριστηθείς πολύ καλύτερα. Εντάξει, είναι σαν να παίρνεις όπως έπαιξα εγώ το Shadow of Mordor που το έπαιξα στο PlayStation 3 και έχασα όλη την καλή αίσθηση που δεν το έπαιξα στο 4, ας πούμε. Έτσι. Κάπως έτσι πιστεύω ότι μπορεί να είναι. Δεν νομίζω να είναι τόσο χάλια το Zelda. Καλά, ναι, σίγουρα. Shadow of Mordor. Κοίτα, εσύ όταν έχεις παίξει όμως κάποια παιχνίδια στο PlayStation 3 με το PlayStation 4, είδες ότι ήταν μέρα με την νύχτα. Ήτανε, πώς δεν ήταν. Το Wolfenstein για παράδειγμα ήταν μέρα με την νύχτα. Ήτανε, πώς δεν ήταν. Το Alien, το Isolation. Και το Alien, το Isolation και το Shadow of Mordor. Καλά, το Shadow of Mordor θα έχω να το λέω. Ήτανε ό,τι πιο αρπακτή έχουν δώσει να πούμε. Πήρανε και το φτιάξανε και το πάρτε το. Επειδή το είδα και εγώ σε σένα το Shadow of Mordor, το PlayStation 3 ήταν φίλε πολύ χάλια. Απογοήτευση. Πολλά προβλήματα. Και απορώ που κάθεσαι και το παίξε εκεί πέρα εσύ. Μ' άρεσε τόσο πολύ το παιχνίδι που δεν με. Είχε ωραίο γκέιμ. Ξέρεις κιόλας ότι δεν με ενοχλούν και τόσο πολύ τα γραφικά. Ναι, εντάξει, κοιτάς το παιχνίδι. Κοιτάω το παιχνίδι. Και από το 2,5 που λέμε, το Super NES το Mini, το Classic. Ναι. Το οποίο ήταν για ρετρολάγνους, για ανθρώπους που δεν ξέρανε και θέλανε να δουν κάποια πράγματα από την παλιά εποχή κτλ. Για αυτούς που δεν θέλουν να κατεβάσουν ένα emulator, να παίξουν κάποια παιχνιδάκια στο Super Nintendo, ας πούμε. Το παίρνεις. Αλλά πιο πολύ για να τρολάβεις τώρα με την κίνηση. Είναι κονσολίτσα plug and play. Βάζεις, βλέπεις, την κλείνεις, την φυλάς. Εντάξει, ήταν λίγο τσιμπημένη η αλήθεια είναι. Αρκετά. 100 ευρουδάκια ήταν 100 ευρουδάκια τώρα να πούμε δεν τα δίνεις εύκολα. Τέλος πάντων. Αλλά είναι αυτό που είπα, η ευκολία της χρήσης. Ναι. Συνδέεις, βάζεις, ξεκινάς αυτό. Ούτε να ασχοληθείς τώρα με πού θα τα βρω, πού θα τα κατεβάσω, σε ποιον μιλήτη θα τα βάλω. Τίποτα. Και εντάξει, πιο πολύ και για συλλέκτες ήταν. Αυτό ακριβώς. Το περισσότερο είναι για συλλέκτες. Γι' αυτό ήταν και αυτή και η τιμή του κιόλας. Συλλέκτες, ρετρολάγνους κτλ. Ναι. Λοιπόν, και τώρα πάμε στα παιχνίδια. Έχουμε βάλει εδώ πέρα εμείς 10 παιχνίδια τα οποία έχουμε. Τα οποία βασικά τέλος πάντων κάποια παιχνίδια τα οποία έχουμε ξεχωρίσει. Αυτά που έχουμε ξεχωρίσει που έχουν ακουστεί και πολύ. Έτσι. Και μετά θα πούμε κι άλλα. Πέραν από αυτά, θα πούμε και τη δικιά μας την άποψη σε παιχνίδια, το τι παίξαμε και τι περιμένουμε. Τέλος πάντων. Βασικά είναι παιχνίδια που έχουν πολυσυζητηθεί. Που έχουν πολυσυζητηθεί αυτή τη στιγμή, ναι. Λοιπόν, ας πούμε στο πρώτο, πάμε κατευθείαν, μιας και είπαμε, ξεκινήσαμε και με Switch. Ναι. Πάμε κατευθείαν στο Zelda, το Breath of the Wild. Το Breath of the Wild, το οποίο είναι λέει το καλύτερο Zelda όλων των εποχών. Έτσι λένε. Ναι, τεράστιο Zelda, γενικότερα. Είναι ένα Zelda, πρώτη φορά βλέπω Zelda να έχει συζητηθεί τόσο πολύ. Ναι. Δηλαδή, έχω δει και άλλες κυκλοφορίες Zelda. Παρακολουθούσα, ήμουνα δηλαδή ενεργός gamer γενικότερα. Ποτέ δεν είχα κάνει παύση. Εσύ είχες κάνει παύση. Οπότε λογικό θα ήταν να μην θυμάσαι αν είχε πολύ συζητηθεί έτσι. Και ακόμα τις κάνω μερικές φορές, από όσο με ξέρεις. Εντάξει, ρε παιδί μου, καλά κάνεις. Ο καθένας θα κάνει αυτά τα πράγματα. Αλλά το συγκεκριμένο Zelda, τόσα χρόνια που παρακολουθώ τη gaming βιομηχανία. Ναι, από όσο ξέρω και εγώ, ρε φίλε, δεν έχει ξανακουστεί. Δηλαδή, βγήκε και για το 3DS το Zelda. Ναι. Που είναι η συνέχεια του Link to the Past από το Super NES. Ναι. Πολύ ωραίο Zelda. Link to the Past Between Two Worlds νομίζω λέγεται αυτό. Ναι. Το οποίο το έπαιξα, το τερμάτισα, φοβερό παιχνίδι, φοβερό Zelda. Γι' αυτό ας πούμε δεν είδα να έχουν κάτι. Δεν είδα να συζητηθεί τόσο πολύ. Που ήταν Zelda, όχι μαλακίες, ήταν Zelda. Αλλά το συγκεκριμένο το Breath of the Wild δεν ξέρω, μήπως επειδή... Ξέρεις κάτι, ίσως υπήρχε και η αποχή της Nintendo που δεν είδαμε Zelda στο Wii U. Κάνανε το remake του Twilight Princess, δεν λεγόταν. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, Και το Zelda το Wind Waker είχαν κάνει remake στο Wii U. Ναι. Και το Twilight Princess που κάνανε, ξέρω εγώ. Υπήρχε μια αποχή μεγάλη, δηλαδή από το Wii είχαν να δώσουν παιχνίδι. Ναι. Καινούριο Zelda, σε κανονική κονσόλα όπως είναι το Wii U. Είχαμε να το δούμε από το. Συν ήταν τώρα και να προμοτάρουμε και το Switch. Ναι, καλά. Πρέπει να γίνει. Οπότε γι' αυτό έπεσε και ο ντόρος τόσο πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι αν δεν ήταν Zelda και ήταν Metroid, πάλι το ίδιο θα γινόταν. Το Metroid, ρε φίλε, να σου πω τι γίνεται. Επειδή. Τα ανακοινώσαμε κιόλας ότι θα δουλεύουνε. Σαν πρόμο έτσι πέραν ένα τιζεράκι, ξέρω εγώ. Δεν έχει πουλήσει τόσο πολύ το Metroid όσο έχουν πουλήσει τα Zelda κτλ. Δηλαδή, ναι, βλέπεις ότι είναι ένα franchise το Metroid το οποίο που έχουν τρελαθεί όλοι να βγει, αλλά είναι από τα παιχνίδια που δεν έχουν πουλήσει καλά γενικώς στην Nintendo. Είναι και ένα πολύ franchise αυτό τώρα, το Zelda, ρε φίλε, στη τέτοια. Είναι και το Metroid, αλλά το Zelda το θεωρώ ότι είναι σαν το Mario. Δηλαδή είναι μαζί αυτά τα δύο, Zelda και Mario, πιστεύω, σαν όνομα. Ναι. Το Metroid είναι για τους κληροπυρηνικούς περισσότερο. Ναι, τους παίκτες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από παλιά Nintendo. Ναι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό και να μακρηγόρησαμε πολύ για το Zelda. Το δεύτερο που πιστεύουμε ότι πολύ συζητήθηκε ήταν το Horizon Zero Dawn, λόγω των γραφικών του και. Εγώ θα έλεγα λόγω των γραφικών, πιο πολύ γραφικών, ναι, γιατί πρωτότυπο, εντάξει, είναι πρωτότυπο, αυτό που βλέπεις, δηλαδή ότι είναι άγριοι πλέον οι ανθρώποι, αλλά με τεχνολογία, δηλαδή σαν να έχει περάσει η δικιά μας η εποχή, χρόνια και ξανά γίνεται, δηλαδή ξανά γίνεται ένα restart, αλλά υπάρχει και τεχνολογία μέσα, ξέρω εγώ και αυτά. Αλλά πιο πολύ πως ήταν τα γραφικά. Ναι, γιατί λόγω, ας πούμε, να το πας gameplay, άμα κάτσεις και δεις το gameplay του, είναι, ρε φίλε, κλεμμένα από πολλά, ας πούμε. Ναι, έχει δανειστεί στοιχεία από πολλά παιχνίδια. Έχει ψηλό ψευτο RPG στοιχεία μέσα, είναι δανεισμένο. Δηλαδή έχει κάποιους διαλόγους, όπως έχει το Witcher ή το Skyrim, ας πούμε, ξέρω εγώ, που μιλάς και διαλέγεις. Βέβαια δεν επηρεάζουν και πάρα πολλά. Επηρεάζει λίγο, βέβαια, όχι τόσο πολύ. Θυμίζει λίγο το Far Cry, θυμίζει το Assassin's Creed. Ναι. Δηλαδή τα έχεις ξαναδεί κάπου όλα αυτά. Αλλά. Από γραφικά, πολύ καλό παιχνίδι πάντως, εγώ το έπαιξα αυτό. Και ωραίο παιχνίδι είναι, δηλαδή σε κρατάει να παίξεις, να θες να το τελειώσεις, ρε παιδί μου. Έχει πολλά να κάνεις. Ακριβώς. Και θες να τα ψάξεις όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή θέλεις να πας και δεξιά και αριστερά και να κάνεις και αυτό το side quest και αυτό το side quest. Είναι κάπως σαν το Witcher, ας πούμε, ρε παιδί μου. Αλλά με άλλο χειρισμό, είναι λίγο διαφορετικό. Εγώ θα έλεγα σαν το Far Cry, γιατί στο Far Cry τρελαίνομαι να κάνω τα πάντα. Το λες καλύτερα στο Far Cry, θα το έλεγα και εγώ. Γιατί έβαλα λίγο το Witcher επειδή έχει και τους ψιλοδιαλόγους μέσα που κάνεις. Ναι. Το Witcher είναι και RPG, ρε φίλε, γι' αυτό. Αυτό δεν είναι τόσο RPG, είναι δράσεις. Δηλαδή ξεκινάς, διαλέγεις και κάνεις ό,τι γουστάρεις. Έχει και το skill point που βάζεις όπως στο Far Cry. Ναι. Έτσι που διαλέγεις, δηλαδή. Εμένα μου θυμίζει, σου λέω, πολύ Far Cry. Είναι πιο πολύ στο Far Cry και ειδικά στο Far Cry Primal λόγω και του setting, ας πούμε, έτσι, ας το πούμε. Ωραία, πάμε στο επόμενο, το Pug. Player Unknown Battlegrounds. Ναι. Εντάξει, αυτό. Το οποίο βγήκε σε μορφή, τι ήταν αυτό τώρα, demo να πούμε. Beta. Σαν beta και πανικός, χαμός. Ναι, τρελά. Δηλαδή ήταν beta και το αγοράζαμε. Την beta την πληρώνεις, εγώ δεν έχω καταλάβει. Για να παίξεις τη συγκεκριμένη πλήρωνες. Την πλήρωνες. Με την προϋπόθεση όμως ότι θα έπαιρνες όλο το πακέτο με μισά λεφτά όταν θα βγει. Δεν το έχω παίξει. Ούτε κι εγώ. Αλλά από ό,τι έχω δει από βίντεο, βλέπω ότι είναι ένα ενδιαφέρον online παιχνιδάκι. Έτσι. Εμένα μου θυμίζει Counter-Strike τρίτη προσώπου, να σου πω την αλήθεια. Είναι Counter-Strike. Γιατί μπαίνεις, κάνεις το match, μπαμπαμπαμπαμπ, επί τόπου κάνετε ξανά μανάπνα. Σε στέλνουν, ρε παιδί μου, μπαίνεις σε έναν κόσμο που δεν το ξέρεις. Τώρα δεν θυμάμαι αν έχεις ομάδα μαζί σου, ξέρω εγώ, και ο ένας κοιτάει να σκοτώσει τον άλλον. Αλλά για να βρεις όπλα πρέπει να τα βρεις. Πρέπει να τα βρεις, ναι, γιατί ξεκινάς γυμνός, ας πούμε, ρε παιδί μου. Σχετικά, δηλαδή μπαίνεις έτσι χύμα. Με τα χέρια σου και ψάχνεις να βρεις κάποια πράγματα για να ξεκινήσεις. Γι' αυτό έχει κάτι τηγάνια σήματα και τέτοια. Οπότε πρέπει να βρεις και τέτοια για να τη φέρεις στο ελληνικό σύνταγμα. Τα πάντα όλα. Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε και πολλά τώρα. Ναι. Βλέπουμε ότι εγώ από βίντεο ότι έχω δει ότι υπάρχει ανταγωνισμός, γίνεται χαμός, όλες οι ηλικίες το παίζουν, διασκεδάζουν πολύ. Φαίνεται ότι διασκεδάζουν. Ναι. Πάση περιπτώσει αυτά μέχρι εδώ και τώρα θα το πάρει και το Xbox, νομίζω το One X. Θα το πάρει. Νομίζω το έχει πάρει ήδη. Το έχει πάρει ήδη. Δεν θυμάμαι όμως, αλλά προς το παρόν ήταν στο PC, το ήξερα ότι υπήρχε. Ναι. Ωραία, πάμε στο επόμενο τώρα σε κάποιο που πολυσυζητήθηκε. Πολυσυζητήθηκε πάρα πολύ. Γιατί ξαναγύρισε στις ρίζες και τα λοιπά, το Call of Duty World War 2. Ναι. όπως είπες, ξαναγύρισε στις ρίζες του. Ναι, είχε ψιλοκουράσει η όλη φάση με τα Call of Duty. Όχι το ότι βγαίνανε πολλά, αλλά είχε ψιλοκουράσει το ότι δεν ήταν τόσο καλό το multiplayer του. Ναι, γιατί και τώρα υπήρχαν όμως παράπονα για τους servers. Πάντα θα υπάρχουν παράπονα για τους servers, ειδικά σε χώρες όπως, ας πούμε, που δεν έχουμε τόσο καλό ίντερνετ όπως έχουμε εδώ. Έτσι, γιατί είναι με host οι servers του Call of Duty. Ναι. Δεν είναι, ας πούμε, σαν το Overwatch που υπάρχει ένα server συγκεκριμένο και μπαίνεις. Εγώ το έπαιξα λίγο το Call of Duty, έπαιξα πιο πολύ το single player του. Πάρα πολύ καλό. Τα γραφικά του είναι απίστευτα. Καλά, ναι, δεν το συζητάω. Τα γραφικά του είναι φοβερά. Έτσι. Και που να έχεις και 4K τηλεόραση, που δεν έχεις ούτε και μόνο βασικά. Ναι. Να έχεις 4K να δεις πραγματικά τι παίζει ακριβώς με τα γραφικά. Έχει ωραία βία μέσα. Και το online του που έπαιξα λίγο έτσι τέτοιο. Εσύ έπαιξες demo ή τον νίκασες για να το δεις? Το νίκασα για να το δω. Δεν με χάλασε πάντως. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα αγοραστεί και να το συνεχίσω, ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις αν είναι μεγάλο το campaign, γιατί δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Λογικά. Γιατί τα προηγούμενα. Τα προηγούμενα ήταν μικρά. Ήταν μικρά τα campaign και σε κάποιες, στο PlayStation 3 Φερρυπίν το προηγούμενο νομίζω δεν έδωσε καν campaign. Στο Black Ops το 3 δεν είχε καθόλου campaign. Ήταν στο PlayStation 3 μόνο δεν έδωσε campaign. Στο PlayStation 4 έδωσε campaign, αλλά πολύ μικρό. Ναι. Και έπαιζες κανονικά. Επίσης πολύ μικρό, θυμάμαι, ήταν και το campaign του Ghosts. Ναι, όχι, εντάξει, είναι μικρούλι ήταν. Γιατί το έπαιξα εγώ στο Wii U. Ήταν μικρό, ήταν κάνα τετραωράκι. Ωραίο franchise όμως, συζητήθηκε και πολύ. Τελικά πέτυχε, θέλω να πιστεύω. Ότι ήταν, ότι ο κόσμος το αγάπησε. Το World War 2 λες. Το World War 2, ναι, έτσι πιστεύω και εγώ, έτσι βλέπω δηλαδή. Έτσι, ναι. Μας περιπτώσει, πάμε τώρα, μετά από ένα χρόνο πάλι έχουμε και άλλη κυκλοφορία στα Assassin's Creed, αλλά μεγάλη κυκλοφορία μετά από 2 χρόνια. Ναι. Γιατί τα Assassin's Creed δεν σταματάνε, τώρα κάθε χρόνο βγάζουν spin-off και άλλο. Και έτσι, ναι. Αλλά μεγάλη κυκλοφορία, εμείς μιλάμε για μεγάλη κυκλοφορία, για κυκλοφορία που πραγματικά περίμεναν όλοι οι παίκτες που ασχολούνται με τα video games κτλ. Οι gamers γενικότερα. Και μιλάμε για το Assassin's Creed Origins. Βγήκε μετά από 2 χρόνια κανονικός τίτλος Assassin's Creed. Ναι, σχεδόν δύο χρόνια. Έγινε διαφορετικός χειρισμός πλέον. Από ό,τι έχω ακούσει, γιατί πάλι δεν το έχω παίξει αυτό ούτε εσύ. Τι? Τίποτα. Πώς κοίταγες έτσι, καμιά μίγα? Όχι, απλά το κεφάλι μου πήγε έτσι. Από ό,τι έχω ακούσει, είναι μεγάλο παιχνίδι. Πολύ μεγάλο φαίνεται. Αρκετά μεγάλο, έχεις πράγμα να ψάξεις. Και έτσι όπως είδα το χάρτη, sorry που σε διακόπτω, μου θυμίζει και το Zelda τον πρώτο θα βγάλει που είναι και αυτό τεράστιο. Είναι massive τελείως, δηλαδή ψάξε μέχρι να ψοφήσεις. Και το ίδιο συμβαίνει και στο Assassin's Creed το Origins. Έχει αλλάξει χειρισμός, όπως είπες. Κατά πολύ έχει αλλάξει. Δεν φαίνεται λίγο σαν Dark Souls. Θυμίζει Dark Souls. Δεν το έχουμε παίξει. Dark Souls, Witcher ίσως. Ναι. Δεν το έχουμε ακουμπήσει, αλλά έτσι όπως έχουμε δει άλλων βιντεάκια, ας πούμε, γενικότερα στο YouTube, μας θυμίζει πολύ Dark Souls, γιατί κλικάρεις πάνω στο μπλεκ πλέον. Έχει και το ρόλ νομίζω, έχει και ασπίδα. Είναι διαφορετικό. Το αλλάξαν τελείως. Είναι και λίγο πιο δύσκολο από ό,τι μου έχουν πει σε σχέση με τα προηγούμενα Assassin's Creed. Οι μάχες του και όλα αυτά. Εντάξει, άλλαξε και ο χειρισμός και όλα. Όπως είπαμε, μεγάλο παιχνίδι. Επιστρέφει, ας πούμε, σε ένα καλό ξανά. Καλά, όλα τα Assassin's Creed, όπως είχαμε πει στο αφιέρωμα, είναι πολύ καλά. Απλά δεν ξέρω τι παίζει με την υπόθεση σε αυτό. Δηλαδή, πώς την κολλάνε την υπόθεση με τα προηγούμενα Assassin's Creed. Δηλαδή, την κολλάνε ή το αφήνουν φλου. Αυτό δεν ξέρω, τέλος πάντων. Μάλλον σου ξεκινάει το πώς ξεκίνησε το τάγμα. Γιατί θυμάσαι που συζητάγαμε παλιά αν θα βγάζανε ένα στην αρχαία Ελλάδα, πώς θα ήταν, και σου λέω ναι, αλλά δεν κολλάει. Και τελικά βγάλανε στην αρχαία Αίγυπτο που είναι παρομοιότυπα. Επειδή παίζει και Ρώμη, παίζει και. Και Αίγυπτος, έχει και ελληνικά από ό,τι ακούω μέσα. Έχει κάποια. Δεν ξέρω, έχει περιοχές ελληνικές τώρα. Δεν ξέρω αν έχει ελληνικές περιοχές, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν άτομα που μιλάνε αρχαία ελληνικά. Και τα λέει και καλά δηλαδή. Πάντα το είχαν να προσέχουμε στις γλώσσες που έχουν. Ναι, και τα Ινδιάνικα. Και με τα Ινδιάνικα τα είχαν κάνει πολύ ωραία. Τέλος πάντων, ας πούμε με το Assassin's Creed Origins. Ναι, και τώρα συνδεύει λεφτά, πάμε τώρα στο επόμενο. Το οποίο πολυσυζητήθηκε. Έτσι πιστεύουμε εμείς τουλάχιστον, λόγω της αλλαγής που έγινε από τρίτου προσώπου γενικώς, που είναι μια σειρά, το Resident Evil, ας πούμε, η οποία είναι παραδοσιακά στο τρίτου προσώπου, ενώ έγινε τώρα πρώτου προσώπου. Δεν έχω καταλήξει ακόμα, να σου πω την αλήθεια, αν κόλλαγε με τα προηγούμενα παιχνίδια ή δεν κόλλαγε. Εγώ πιστεύω ότι δεν κόλλαγε με τα προηγούμενα παιχνίδια. Καθόλου. Νομίζω πως είναι ένα reboot της σειράς. Σαν να κάνανε ένα reboot. Ναι. Εσύ έχεις καλώσει ότι κόλλαγε, μου έχεις βρει κάποια σημεία μέσα. Ίσως κολλάει, ίσως και δεν κολλάει, ρε φίλε. Δεν μπορώ να. Κι εγώ, δηλαδή είμαι σε δίλημμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποια σημεία που βλέπω μέσα στο παιχνίδι ή που θυμάμαι όταν το παίζαμε, ξέρω εγώ. Στο οποίο, ρε φίλε, λέω όντως, σαν να μου δείχνει ότι είναι λίγο πριν το ένα, αλλά μετά σκέφτομαι και αλλιώς ρε φίλε, δηλαδή και καταλήγω ότι ήταν ένα άκυρο ας πούμε Resident Evil, στο οποίο βάλαμε και κάποιους χαρακτήρες από τα παλιά. Το ονομάσαμε και 7, είναι και αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι reboot της σειράς, γιατί ο Chris είναι τελείως αλλαγμένος και μάλλον δεν είναι ο Chris αυτός. Είναι άλλα σήματα, δηλαδή της Umbrella Corporation είναι διαφορετικό το σήμα από αυτό που βλέπουμε στο ελικόπτερο όταν κατεβαίνει. Νομίζω και η εποχή είναι πιο παλιά. Είναι και η εποχή, φαίνεται είναι πιο λίγο παλιά. Πιο παλιά η εποχή από την καλά, δεν είναι βέβαια το 60. Έχει όμως και τεχνολογία. Δεν ξέρω. Δεν είναι και το 60 το παιχνίδι, σαν να είναι το 90 ξέρω εγώ. Κάπως έτσι φαντάζομαι. Ναι, κάπου εκεί. Καμία σχέση με τη Virus, καμία σχέση με όλα αυτά. Είναι διαφορετικό τελείως ρε φίλε μου στο σενάριο. Τελείως διαφορετικό. Το κοριτσάκι ίσως. Παίρνανε και στοιχεία κιόλας και από την ταινία, κάπως ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, και με την ταινία μου θυμίζει. Και με την ταινία, ναι. Την πρώτη ταινία και τη δεύτερη, ξέρω εγώ, που ήταν ένα κοριτσάκι μέσα σε έναν υπολογιστή κτλ. Και αυτό. Αυτό βέβαια δεν ήταν σε υπολογιστή, καμία σχέση. Ναι. Αλλά το κοριτσάκι αυτό έτσι μου θυμίζει λίγο το σενάριο της ταινίας. Πάση περιπτώσει. Είναι ένα Resident Evil, ρε φίλε. Είναι ένα Resident Evil, σίγουρα θα πολύ συζητηθεί. Οτιδήποτε υπάρχει με το όνομα αυτό θα συζητηθεί. Ο καθένας περιμένει να δει ένα καλό Resident Evil, ειδικά εμείς που είμαστε πιο παλιοί και τα έχουμε παίξει. Το είδες σε αυτό, το πήρες αυτό που ήθελες σε αυτό το Resident? Εγώ το πήρα. Εγώ το πήρα, το γούσταρα πάρα πολύ. Βεβαίως. Μου έφερε το survival το στοιχείο, μου έδωσε και τον δρόμο, όχι και τόσο πολύ τον δρόμο, πώς να σου πω, να τρομάξω και αυτά. Είχε αυτό τον τρόπο που έχουν μόνο τα Resident Evil. Ναι, άμπραμ. Ακριβώς. Αυτό το φίλο και εμένα μου το έβγαλε αυτό το πράγμα. Είχε τα ψιλοαηδία, τα μπαουλάκια του. Τα μπαούλα τα επιστρέψανε πίσω που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και το save system, ναι, το οποίο το καταλαβαίνεις όταν το παίξεις στο hard το παιχνίδι. Γιατί στο easy δεν σώζει αυτόματα μόνο. Ενώ άμα το παίξεις στο hard εκεί το καταλαβαίνεις καλά. Νομίζω ότι παίζεις Resident Evil ένα εποχές αισθάνεσαι ότι παίζεις. Εντάξει, εγώ θα σας έλεγα να το δοκιμάσετε στο hard όσο το πάρετε. Εντάξει, είναι λίγο. Είναι λίγο πακέτο. Ωραία, στο normal τότε. Στο normal, γιατί εκεί πέρα ξεκινάει και δουλεύει από εκεί λίγο το save system του έτσι. Να θέλεις κασέτες. Γιατί και συγκεκριμένο αριθμό κασετών. Δεν είναι. Ναι, συγκεκριμένο. Όπως παλιά με τα μελάνια. Α, μπράβο, σου δίνει 2 σε κάθε save. Δεν σου δίνει πολλά. Ενώ εμείς είχαμε άπλετα στο easy που το παίξαμε. Ναι. Πάση περιπτώσει, το γουστάραν πάρα πολύ γενικότερα το Resident. Και πολύ συζητήθηκε. Και πολύ συζητήθηκε, γι' αυτό το βάλαμε και εδώ. Και πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο, Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda, το οποίο πολύ συζητήθηκε για ραμπάρ, για τα γραφικά που είχε. Τα animation, μάλλον. Τα animation, ναι. Και έτσι όπως τα πατάει και ο παίχτης, ξέρω εγώ. Είχε πολλά. Αλλά συζητήθηκε γιατί το περίμενε κόσμος, ειδικά οι Mass Effect fans. Εγώ δεν έχω παίξει κανένα Mass Effect. Και εγώ τα ίδια να πω. Εντάξει, εμένα μου πέρασε λίγο αδιάφορο γιατί δεν έχω ασχοληθεί όπως είπαμε με τη σειρά. Γενικότερα όμως είδες πολλές συζητήσεις διαδικτυακά. Είδα, συνέχεια. Το περίμενε πώς και πώς ο κόσμος και τελικά από ό,τι κατάλαβα απογοητεύτηκε. Ναι, αλλά εγώ έχω μιλήσει με κόσμο, ναι. Έτσι, οι οποίοι γουστάρανε πάρα πολύ το franchise. Γενικότερα το έχουν παίξει από το 1, το 2 και το 3 κλπ. Ναι. Φτάνοντας στο Andromeda, ήταν λίγο δύσπιστοι και αυτοί λόγω του αυτά που ακούγανε. Αλλά τι γίνεται, ακούγανε για animation, ακούγανε για γραφικά, τέλος πάντων τι διάλογο, για bugs και τέτοια. Ναι. Δεν ακούγανε καθόλου για gameplay και για storyline. Ναι. Οπότε σου λέει δεν έχουν πει για αυτά. Πάνε το παίρνουνε, είναι 3 άτομα συγκεκριμένα τώρα, φιλαράκια που ασχολούνται με τη σειρά. Έχουν πάθει πλάκα με το παιχνίδι. Τεράστιο, πανέμορφο, πολλά side quest, πολύ γεμάτο παιχνίδι και δηλαδή το ευχαριστηθήκανε ρε παιδάκι μου. Το τελειώσανε, το πήρανε σερί, το ευχαριστηθήκανε και μου λένε μάλλον έχει πέσει θύμα bullying που λέμε το παιχνίδι. Συμβαίνει αυτό στα παιχνίδια. Πολλά παιχνίδια έχουν πάει κλωτσιά ενώ δεν ήταν άσχημα. Απλά εμείς το βάλαμε εδώ γιατί πολυσυζητήθηκε κυρίως αρνητικά και όχι. Ρε φίλε, μήπως το σαμποτάρανε κιόλας το παιχνίδι. Δεν ξέρω ποιος ξέρει. Πάντως είναι ένα πολύ δυνατό franchise κι αυτό. Πάρα πολύ δυνατό. Και πρέπει κάποια στιγμή να το τιμήσουμε, Μάκη, γιατί εντάξει. Κοίτα, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω Mass Effect, αλλά αν θα ξεκινήσω, θα ξεκινήσω από την Andromeda. Γιατί θέλω να το δω κι εγώ ο ίδιος. Ναι. Βέβαια δεν θα έχω άποψη για τα προηγούμενα. Και θα έκανα και review. Θα προσπαθούσα να κάνω και ένα review δηλαδή. Γιατί ξέρεις ότι εμένα δεν με ενοχλούν ούτε τα animation ούτε τίποτα. Έχεις δει παιχνίδια που έχω παίξει. Εννοείται. Και μου λες πώς περπατάει έτσι ο παίχτη και σου λέω δεν με ενδιαφέρει. Ρίξε μια ματιά τι γίνεται. Εγώ πάντως αυτό με το περπάτημα του παίχτη το έχω. Ρε φίλε, εντάξει. Το έχω. Πάση περιπτώσει. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο, το For Honor, το οποίο εσύ έχεις παίξει. Είχα παίξει όταν κυκλοφόρησε η beta. Δεν έπαιξα. Έκανες τα online σου. Έκανα τα online μου. Έπαιξα αρκετά όταν είχε βγει η beta γιατί την είχα κερδίσει. και μετά το δώσανε και free για 3-4 μέρες. Συνέχισα να παίζω. Δεν είναι άσχημο παιχνίδι, εμένα μου άρεσε. Ναι, έχει λίγο Dark Souls σχετισμό, δεν ξέρω, δεν το έχω μπει καθόλου. Ψιλο Dark Souls, έχει το ρόλο του, ξέρω εγώ, και αυτά. Έχει εκεί να διαλέξει τους παίχτες, τους σαμουράι σου, τους βίκινγκ σου, τους υπότες σου και όλα αυτά. Να πω ότι συζητήθηκε κυρίως γιατί ήθελε να κάνω λεφτά για να πάρεις τα πάντα μέσα στο παιχνίδι, κάτι τέτοια που λέγανε τα μικρότερα λεφτά. Ναι, όντως ήθελε και ήταν και ακριβό σαν παιχνίδι και εντάξει. Και ποιο δεν είναι πλέον. Και τραβάγανε νομίζω τα μαλλιά κεφαλιά του όταν το έβγαλε και free για κανένα από τον Κυριακό και ήθελε να το πάρει. Το είχε βγάλει, για μια εβδομάδα πάλι free, πρόσφατα, πριν κάτι μήνες πρέπει να έχει. Για να το δοκιμάσω, ποιο θέλει κτλ. Αλλά γενικά έφαγε λίγο ξύλο γιατί δεν προσέξανε τους servers του και χάσανε πολύ κόσμο. Από ό,τι έχω μάθει, από φιλαράκια που παίζουν και ασχολούνται με online. Ναι. Ναι, έχασε κόσμο. Αλλά εγώ το θεωρώ ένα ωραίο online παιχνιδάκι να περάσει την ώρα σου. Εντάξει, θέλει τα farming και αυτά, τι θέλει, πολλά πράγματα. Δεν είναι RPG ακριβώς, δεν ξέρω. Είναι δηλαδή σαν deathmatch. Ξεκινάει. Σαν deathmatch. Ξεκινάς. Πώς είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, το title που ξεκινάς και έχεις ένα στρατό. Και βέβαια εκεί παίρνεις βάσεις, δεν έχει να σπάσεις τον πύργο του άλλου για να πεις. Ναι. Παίρνεις βάσεις, σκοτώνει ο ένας τον άλλον, εξπάρει και μέσα στο παιχνίδι ο παίκτης για να πάρει κάποια σκύλη. Δηλαδή, όταν κλείσεις το παιχνίδι, δεν έχεις τα XP που είχες. Πρέπει να ξεκινήσεις πάνω από την αρχή. Σαν να ξεκινάει καινούριο μάτσα από την αρχή, 0 και σιγά-σιγά παίρνεις. Ναι, σιγά-σιγά παίρνεις. Που λέμε τα δύο πρώτα που λένε ορισμένοι είναι για ζέσταμα. Ναι. Σαν χαρακτήρα όμως, ας πούμε, διαλέγεις έναν Viking, τον Berserker, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Παίρνοντας XP, σου δίνει μετά το τέλος του παιχνιδιού και XP στο συγκεκριμένο στον Berserker. Που σου ξεκλειδώνει κάποια skills να σου ξεκλειδώσουν όταν θα πάρεις τα αντίστοιχα level στο παιχνίδι μέσα. Ναι. Πάντως, Ubisoft από ό,τι έχω ακούσει δεν το πρόσεξα. Αν είμαι λάθος και από φάνους του For Honor, ας γράψουν από κάτω ότι περνάνε καλά. Ναι. Δεν έχω ασχοληθεί και πολύ, δηλαδή μετά την πέτα, απλά ό,τι έχω ακούσει από φιλαράκια. Καλά, νομίζω τώρα δεν υπάρχει και online παιχνίδι το οποίο να πεις ότι είναι σκατά. Ναι. Δεν είναι. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά για το For Honor και συζητήθηκε κυρίως για τα microtransactions του κτλ. Γιατί για διάφορους λόγους. Κυρίως όχι για gameplay και για γραφικά, για άλλα πράγματα. Παράπλευρα. Πάμε. Για τα λεφτά που πρέπει να σκάσει, μπας περιπτώσει. Και πάμε... τελευταίο, ας πούμε, να κλείσουμε. Ναι, το... και το τελευταίο, πάμε στο επόμενο, δηλαδή στο τελευταίο για αυτό που έχουμε ξεχωρίσει εμείς ότι πολύ συζητήθηκε γενικότερα, το Destiny 2. Ναι. Το οποίο δικαιολογημένα πιστεύω που έχει πολύ συζητηθεί. Έχουμε μια δυναμική επιστροφή της Bungie. Η οποία έχει κάνει 2 φορές καλύτερη δουλειά από το πρώτο Destiny. Δεν τα παράτησε, ευτυχώς δεν την πήρε από κάτω. Όχι. Καλά, και το Destiny πέτυχε και το πρώτο. Το πρώτο το έχω παίξει, να πω ότι το δεύτερο δεν το έχω μπει καθόλου. Αλλά βλέπω ότι έχει αποκτήσει πολύ κόσμο κιόλας, καινούριο και φανατικούς. Ναι. Έχω δει και από όλους ανθρώπους που έχουν κάνει review. Μετράει αυτή η μαγιά που έχουν κάνει ένα FPS MMO. Ναι. Ένα FPS Warcraft. Να πας όπου θες, να κάνεις το PvP σου, να κάνεις το raid σου, όπως έχει, ξέρω εγώ και αυτά. Ένα πράγμα με χαλάει μόνο στο Destiny, το οποίο με είχε χαλάσει και από το προηγούμενο, και από το 1, είναι το ότι σου δίνει πολύ γρήγορα expansion. Πρέπει να ξαναπληρώσεις και θα σου ξαναδώσει κι άλλο expansion πιο. Θα ήθελες να τα αργεί, ξέρεις τι γίνεται όμως. Θέλω να τα αργεί όπως είναι το Warcraft. Αλλά δεν θα συνέχιζε το παιχνίδι έτσι. Ναι. Δεν είναι παιχνίδι αυτό όπως το Warcraft, ρε φίλε. Δηλαδή δεν έχει φτιάξει τέτοιο lore όπως έχει φτιάξει το Warcraft, το οποίο θα κρατήσει χρόνο και άλλο χρόνο. Ναι. Περάσαν 2 χρόνια να βγάλουμε ένα καλό expansion. Ναι. Η Blizzard αυτό το έχει καθιερώσει, το έχει κάνει από μόνη της, από παλιά, από τα Diablo. Ναι. Και από τα παλιότερα. Diablo και Warcraft. Ναι. Το έχει καθιερώσει, το έχει καταφέρει, δεν ξέρω. Έχει δικά της πράγματα. Καταρχήν κάνει δικό της φεστιβάλι η Blizzard. Εντάξει, Blizzard είναι άλλο κανάλι. Είναι σαν να είναι κατηγορία μόνη της. Παίζει μπάλα μόνη της. Ναι, δεν ασχολείται με κανέναν άλλον παρά μόνο με τα δικά της franchise. Δηλαδή θα σου βγάλει, ας πούμε, Diablo 3 τώρα, βλέπεις ότι δεν το παράτησε. Δεν πήγε καλά. Μάλλον δεν είναι ότι δεν πήγε καλά. Δεν άρεσε τόσο πολύ. Σε μένα δεν μου άρεσε τόσο πολύ όσο. Όχι ότι δεν είναι καλό παιχνίδι, αλλά δεν μου άρεσε τόσο πολύ όσο μου άρεσε το 2. Δηλαδή δεν με έφτιαξε τόσο πολύ όσο το 2. Αλλά και παρόλα αυτά δεν το παράτησε το παιχνίδι. Έδωσε expansion, έδωσε necromancer, έδωσε το ένα, έδωσε το άλλο. Έτσι. Και ακόμα το βλέπω ότι το παλεύει. Βγάζει events συνέχεια, ξέρω εγώ. Και τώρα εδώ από πρωτοχρονιά θα ξεκινήσει πάλι ένα περσινό και προπέρσινο event, ξέρω εγώ, που θα μπει στον κόσμο του Diablo του 1, ξέρω εγώ. Είναι κανένα 2-3ωρο gameplay. Έτσι, τιμή σε ένα και ξέρω εγώ. Και παίζει και μεγάλα expansion, ρε φίλε. Βγάζει. Το River of Souls ήταν, ας πούμε, ένας κόσμος, ένα act. αλλά ήταν μεγάλο. Εγώ το ευχαριστήθηκα, κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί όπως είπα και σε προηγούμενο το χριστουγεννιάτικο βίντεο, εγώ δεν είχα ασχοληθεί με το Reaper of Souls, το πήρα πρόσφατα που ήταν σε καλή τιμή και το ευχαριστήθηκα και κάθομαι και παίζω κιόλας. Τέλος πάντων, για το Destiny που λέμε, συνεχίζει την επιτυχία του πρώτου. Ναι. Και ήταν ένα παιχνίδι που και αυτό ακούστηκε. Δηλαδή το περίμενε ο κόσμος και ακούγεται και ακούστηκε. Αν και με το πρώτο δεν ήταν τόσο ευχαριστημένοι, αλλά στο 2 δεν έχω ακούσει κανένα να κάνει παραπάνω. Και εγώ δεν έχω ακούσει κανένα παραπάνω. Καλά, ήταν και ωραίο, ρε φίλε. Θυμάμαι τώρα όταν το πρωτοπαίξαμε στο PlayStation 4 το Destiny το 1. Ναι. Μιλάμε απίστευτος χειρισμός και αίσθηση του όπλου τώρα μέσα. Ήταν φοβερό, φοβερό. Να, αφού ήταν παίκτες, βλέπα ένα βιντεάκι τώρα με παίκτη που το ξεκινάει και σήμερα, ρε παιδί μου. Σήμερα το βάλατε εδώ μαζί σας. Ναι. Και τον έβλεπα ότι πετύχαινε ακριβώς τον στόχο. Και σε κάποιον σου λέει: δεν το έχω στείλει, πώς παίζει έτσι. Και κάνει: μην με βλέπετε, λέει, που τους πετυχαίνω. Δηλαδή, μπαμ, στο κεφάλι κτλ. Είναι, λέει, το παιχνίδι τέτοιο. Το παιχνίδι έτσι, ναι. Που σου δίνει, λέει, αυτή την ικανότητα. Δεν το κάνω, λέει. Είναι τρομερός ο χειρισμός του, ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Προσπαθούσε να εξηγήσει ο άνθρωπος για ποιο λόγο τους πετυχαίνουν στο κεφάλι. Όλους χέρι του τους έκανε. Και το θέμα είναι, λέει, το παιχνίδι. Είναι φοβερό, λέει. Εκεί που θα πας, εκεί πάει. Είναι άντε γεια. Θέλω να παίξω τώρα Destiny 2, βέβαια, έτσι όπως τα λέμε, να πούμε πάντα αγοράσουμε. Είναι και λίγο ακριβούτσικο τώρα. Εγώ θα έχει, νομίζω, στο τέτοιο τώρα, από ό,τι είδα μέσα στο store. Α, τα έχει δείξει. Είναι μειωμένη λίγο η τιμή του και μαζί με το expansion μπορείς να το πάρεις και πιο φθηνά. Τέλος πάντων. Ωραία, αυτά ήταν τα παιχνίδια, τέλος πάντων, που εμείς πιστεύουμε. Ακουστήκανε πιο πολύ το 17. Ναι, πολύ συζητηθήκανε και τα λοιπά. Ναι. Ποια ευχαριστήθηκες εσύ από το 17, από αυτά που έπαιξες? Ναι, ας πάμε εκεί πέρα, να πούμε ποιο ευχαριστήθηκα από το 17. Λοιπόν, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ Dishonored 2, τον Neo. Άσχετα, έκανα review το οποίο μου την έδωσε γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αν δεν ήταν τόσο δύσκολο το παιχνίδι, σκέψου ότι ακόμα το παίζω εγώ. Ναι, το ξέρω. Αν δεν ήταν τόσο δύσκολο το παιχνίδι και ήταν προσιτό λιγάκι σε αρκετό κόσμο που δεν έχει ασχοληθεί με σειρά σε όλους γενικότερα, νομίζω, φίλε, ότι θα ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια σε τέτοιο στυλ που έχω παίξει. Ναι. Δεν τα κάτω από, βέβαια, πάντα από τα From Software, τις From Software τα παιχνίδια, από κάτω από πάντα. Αλλά πιστεύω ότι θα ήταν. Θα ήταν σαν να λέμε ίσα βάρκα σε λεφτά. Να ήταν λίγο πιο βατό. Πιο βατό και σε έναν που δεν έχει ασχοληθεί. Ναι. Να παίξει κάτι, ας πούμε, συστηματικά και μισλά. Εσένα δεν σου βγάλε την Παναγία, ρε φίλε? Μου την έβγαλε. Και φαντάζομαι ότι εγώ δεν έπαιζα με το στήσιμο που παίζεις εσύ. Εγώ έπαιζα πιο χύμα στήσιμο. Ναι, εγώ παίζω με πολλά μπάφη πάνω. Ναι. Εσύ δεν έπαιζα με μπάφη. Εγώ είμαι τη φάση ότι πρέπει να τον αποφύγω τον άλλον. Αλλά έτρωγα ένα χίτεο και έφευγα με τη μία. Υπήρξαν νεύρα. Δεν είχε δώσει βάση εσύ, φίλε, ποτέ στο Spirit, από ό,τι κατάλαβα, στα μπάφ, δηλαδή όνμιο, μαγεία ή ninjitsu. Έπαιρνε ένα όπλο, εξέλιξε το όπλο που ήθελε. Νομίζω έπαιζε με μονό κατάνα, ναι, και κουσαριγκάμα. Οπότε ανέβαζε ninjitsu. Ninjitsu και body. Όχι, ναι. Body ήταν το κατάνα, δεν θυμάμαι. Νομίζω body είναι, ναι. Δεν χωρίς να είμαι πολύ σίγουρο τώρα, γιατί εγώ δεν έχω παίξει καθόλου κατάνα. Οπότε σχεδόν έχω αρχίσει και ανεβάζω τα πάντα. Ναι. Λόγω του ότι το παίζω στο Way of the Demon. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι αν ήταν λίγο πιο εύκολο και ολοκληρωμένο κόσμο, όχι με αποστολές. Ναι, ήταν κάτι που με χαλάσε και εμένα αυτό. Θα ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια, δηλαδή στυλ Souls. Δηλαδή ναι. Θα έφτανε ακόμα και τη From Software, αυτό θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ποιο άλλο, κάτσε γιατί μου έρχονται τώρα σιγά-σιγά. Είναι και κάποια που έχουν βγει πιο παλιά και τα έπαιξα φέτος και δεν μπορώ να τα ξέρεις, τα μπερδεύω. Εντάξει, το Prey θέλω να συνεχίσω γιατί το έχω αφήσει στη μέση. Όχι στη μέση, ούτε καν στη μέση. Λίγο στην αρχή έχω παίξει. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, ας πούμε, σαν παιχνίδι. Απλά έχω μπλέξει με τον Neo και αυτό δεν τα έχω παίξει κι αυτά. Μου θυμίζει Bioshock κτλ. Και άλλο ένα που θα παίξω, δεν έχω παίξει, αλλά βγήκε το 2017 και το ξεχωρίζω αυτό, πάντα το ξεχωρίζω και όποτε και να γίνει δηλαδή. Είναι το Wolfenstein, το δεύτερο μέρος. Αυτά, δεν είναι, δηλαδή. Εντάξει, έλα, πες το, αφού ευχαριστήθηκε το The Search, γιατί δεν το λες? Το The Search, ναι, αφού το ευχαριστήθηκε και αυτό. Το The Search, πολύ ωραίο παιχνίδι. Με ζάλισες, παίχτω και παίχτω. Αυτό και αυτό. Dark Souls, και αυτό πολύ δύσκολο. Ήταν δύσκολο, ναι. Και αυτό πολύ δύσκολο. Βέβαια, μετά το πρώτο playthrough. Γιατί συνήθως κάνω 2-3 playthrough, λόγω του ότι θέλω να τα κατουσταρίσω κτλ. Μόλις κάνεις το πρώτο playthrough, το οποίο είναι λίγο. Είναι δύσκολο μέχρι να μάθεις. Ξέρεις τι φταίει. Φταίει ότι είναι διαφορετικά τα όπλα από αυτά που έχεις συνηθίσει, δηλαδή δεν έχεις πάθια, δεν έχεις τέτοια. Διαφορετικός ο χειρισμός, όπως σκοτώνεις λίγο. Είναι και διαφορετικός ο χειρισμός, είναι και μέχρι να μάθεις, γιατί και αυτό πολλές πληροφορίες, πάρα πολλές πληροφορίες. Δηλαδή, πώς πρέπει να βάλεις τα σχεμάτιξ, πώς πρέπει να βαθμίσεις το χαρακτήρα σου, δεν αναβαθμίζεις την παρουσία. Είναι για κάτι τέτοια. Ναι, γιατί δεν βάζεις, ας πούμε, δεν σου λέει έχω dexterity, έχω. Δεν έχει τέτοια. Ναι, είναι διαφορετικό τελείως το στήσιμο. Γίνεσαι πιο πολύ με πανοπλίες που βρίσκεις, κομμάτι κτλ. Γίνεσαι πιο δυνατός, πιο πολύ στο έτσι. Παρά με το να κάνει αναβάθμιση στο χαρακτήρα σου. Ναι, ναι. Στο χαρακτήρα σου είναι πολύ λίγη αναβαθμίση. Μόνο τον πυρήνα αναβαθμίζει για να μπορεί να σηκώσει αντικείμενα. Καταλαβαίνετε. Κατάλαβα, ναι, ναι. Αλλά μόλι κάνει το πρώτο playthrough και έχει βρει αυτά που θέλει να κάνει. Μετά θα γίνει πιο βατό. Μετά ένα hit του έχει όλου. Το λέω. Δηλαδή το δεύτερο και το τρίτο playthrough πάνε αμαβά. Συνήθω και όπω και στο Dark Souls, α πούμε, μετά το δεύτερο playthrough ήταν πιο εύκολο. Στο τρίτο πάλι ξανάρχισε λίγο να πολέμει. Ρε φίλε, άμα σου πω ότι στο τρίτο playthrough. Το δεύτερο ήταν ξεφτιλίκι, δηλαδή ναι, ναι. Σε όλα τα Souls. Αν εξαιρέσει τον Demons, το Demons δεν ήταν έτσι. Όχι, το Demons είναι άλλη φάση. Το Demons είναι άλλη φάση. Το Demons ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο. Είδες που και εκεί είναι χωρισμένο, ας το πούμε σε αποστολές, αλλά έχεις 4 σημεία να διαλέξεις. Και προχωράς, το προχωράς όλο. Και προχωράς και είναι ολόκληρος κόσμος, δηλαδή μια αποστολή είναι ολόκληρος κόσμος. Αυτό δεν το κάνανε στον ιό. Αφού συνήθως έχει 3 δεν τα λέει bonfire εκεί πέρα, κάπως αλλιώς τα λέει. Είναι 3 σε κάθε κόσμο που μπαίνει. Ναι, είναι μεγάλα. Δηλαδή κάθε κόσμος που μπαίνει έχει από 3 boss. Κάποιοι έχουν και 4. Κάποιοι έχουν και 4. Ναι. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα Dark Souls μετά μόλις έκανες το πρώτο playthrough και είχες στηθεί καλά. Στο δεύτερο playthrough ήταν η χαρά του παιδιού. Στο τρίτο ήταν εντάξει. Νομίζω δεν έχανες και καθόλου στο δεύτερο playthrough, φίλε. Εγώ δεν θυμάμαι φάση που έχασα 2-3 φορές στο δεύτερο playthrough. Έχω περάσει στο δεύτερο playthrough μονοκοπανιά, ο Στένερς μου. Τι μου λες, έχω τρελαθεί. Κοίτα, εγώ πέταγα τη χαρά μου. Εγώ στο τρίτο playthrough όμως που προσπαθούσα να το σκοτώσω γιατί ήθελα να σκοτώσω το χοντρό για να πάρω το δεύτερο όπλο. Πω φίλε, τι έπαθα εκεί. Δεν μπορούσα να περάσω με τίποτα. Δεν μπορούσα να περάσω με τίποτα. Το τι έγινε εκεί πέρα, μάχη. Όπως το ίδιο είχα κάνει και στο 3. Είχα βγάλει με τη μία στο δεύτερο playthrough τον Nameless King και στο τρίτο playthrough μαρτύρησα. Καλά, όχι όμως ήταν δυσκολότερο, γιατί δεν του έκοβα, δεν ξέρω γιατί όμως. Ήταν δύσκολο, φίλε. Ήταν δύσκολο. Έκοβε πολύ το χ του. Έκοβε πολύ το χ του. Τέλος πάντων, εντάξει, πάση περιπτώσει. Ξεφύγαμε λίγο. Ναι. Εσύ, ποια έχεις ξεχωρίσει? Λοιπόν, σίγουρα Νίο είναι το αγαπημένο μου για το 2017 που βγήκε. Σίγουρα τον Νίο. Λόγος δεν θέλω να πω, τους έχουμε πει. Εντάξει, το συζητήσαμε. Το Horizon που έπαιξα, μου άρεσε πάρα πολύ, το ευχαριστήθηκα. Και σύν ότι από κάποια παιχνίδια που θα παίξω είναι το The Search και το Wolfenstein. Μόλις το τελείωσε εσύ, θα στο τσιμπήσω. Ωραία. Τώρα κάτι άλλο δεν έπαιξα και τόσο πολλά, αλλά αυτά τα δύο έχω ξεχωρίσει πιο πολύ. Horizon και Νίο. Να πω κι άλλο ένα εγώ που. Εντάξει, δεν το έχω παίξει, αλλά το έχω ξεχωρίσει ρε παιδί μου και θέλω να το έχω στην κατοχή μου. Θα το πω αρμελοντικά, δηλαδή θέλω τον αερωτούματα. Ναι, και εγώ το θέλω αυτό να το δοκιμάσω. Τον αερωτούματα, δηλαδή έχω ακούσει ότι έχει μουσικάρα, έχει γάμο τα gameplay, γάμο τους γυρισμούς. Παιχνίδι πολυεργαλείο, δηλαδή αλλάζει συνέχεια. Γίνεται 2D, γίνεται 3D, γίνεται αεροπλανάκι, ό,τι φανταστείς. Ναι. Και θέλω να το δοκιμάσω αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Όλο 9,5 στα 10, 10 στα 10. Και δεν νομίζω να είναι και πολύ ακριβό να το πάρεις. Πλέον έχει πέσει τιμή. Ναι, ναι. Νομίζω να το βρεις στην άκρη. Πάση περιπτώσει, αυτά. Και πάμε τώρα να δούμε τι περιμένουμε. Τι περιμένουμε για το 2018. Λοιπόν, συνοπτικά και γρήγορα να πω εγώ αυτά που περιμένω τέλος πάντων. Περιμένω Agony, το οποίο διαδραματίζεται από ό,τι έχω δει στην κόλαση, είσαι παγιδευμένη ψυχή κτλ. Πρώτου προσώπου, πανικός φαίνεται ότι γίνεται. Πολύ brutal παιχνιδάκι. Ναι, και πολύ βίαιο κτλ. Περιμένω, μπας και έχουμε σε αυτή τη χρονιά του 2018 το Death Stranding. Ελπίζω. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να το έχουμε, αλλά σίγουρα πως μας δείξει κάτι ρε παιδί μου, να δούμε, να μας φύγει από πορεία το τι είναι, να δούμε λίγο gameplay ρε παιδί μου. Ναι, αδερφέ Kojima. Είναι αδερφέ Kojima. Περιμένω, μια και έβγαλε το τιζεράκι From Software που συνήθως όταν βγάζει τιζεράκι μέσα σε 2-3 μήνες το έχουμε το παιχνίδι. Ένα εξάμηνο το πολύ συνήθως το βγάζουν. Περιμένω λοιπόν τη From Software να δω τι θα βγάλει. Περιμένω Far Cry 5, το οποίο γενικώς σαν franchise το γουστάρω. Περιμένω Medieval το remake, όπως είναι να κάνει το Crash θα είναι αυτό, έτσι, καινούργια γραφικά. Ναι, ναι, ο ίδιο παιχνίδι, καινούργια γραφικά και περιμένω και Code Vein. Αυτά. Από την Bandai Namco. Ναι, από την Bandai Namco, το οποίο θυμίζει πάρα πολύ έτσι Souls κατάσταση. Έτσι, άνιμε κιόλας. Άνιμε Dark Souls. Και βλέπω ότι είναι πολύ πιο εύκολο από ότι είναι τα Souls και τέλος πάντων παιχνίδια άλλα που βγαίνουν σε αυτό το στυλ. Το φαίνεται δηλαδή. Θα δείξει. Καλά, θα δείξει. Θα δείξει πορεία. Αυτά δηλαδή περιμένεις εσύ για το 2018. Αυτά, ναι, αυτές είναι οι προτάσεις. Αργότερα θα ανακοινωθούν και άλλα πράγματα. Οπότε θα έχουμε και άλλα να περιμένουμε σίγουρα. Λοιπόν, εγώ για αυτή τη χρονιά περιμένω God of War, το καινούριο. Έτσι όπως έχει αλλάξει και όλος ο χειρισμός, γιατί μάλλον το αλλάξαν τελείως στο πώς έπαιζες. Συν καινούριο setting, πλέον είναι. Ναι, φαίνεται διαφορετικό, είναι. Ψηλά, ξέρω εγώ, εκεί Σκανδιναβός, Viking, δεν ξέρω τι παίζει. Last of Us 2 σίγουρα. Σίγουρα γιατί το λάτρεψα το πρώτο. Και όπως είπες και εσύ, και εγώ περιμένω από τη From Software να δούμε τι θα μας δώσει. Γιατί πιστεύω ότι θα το δώσει το 18. Περιμένω ένα παιχνίδι που μοιάζει με το Agony που είπε ο Μάκης, το Witchfire. Εκεί ένα brutal FPS παιχνίδι και αυτό έτσι ψιλοτρόμου. Kingdom Hearts 3, γιατί είμαι φαν της σειράς. Red Dead Redemption 2, όπως και δίποτε το περιμένω, δηλαδή θα το πάρουμε τη μία με το που βγει. Και το Darksiders στο 3, που και αυτό, επειδή τα αγάπησα και τα προηγούμενα δύο, περιμένω και αυτό. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι, το Darksiders στο 3 έχει ανακοινωθεί και αυτό όντως. Αυτό τώρα από ό,τι κατάλαβα... Έχει ανακοινωθεί, βασικά έχει παίξει teaser. Έχει παίξει και teaser, έχει βγει και έτσι ένα gameplay μικρό που έχουν παίξει. Δεν περίμενα να συνεχίσει να σου πω το franchise, γιατί λόγω... Το πήραν άλλοι, αγοράσαν άλλη την εταιρεία και το συνεχίζουν. Μπράβο τους, μπράβο τους. Να μας τύγει τώρα. Ναι, είναι και η επόμενα αυτή. Γυναίκα είναι. Λοιπόν, αυτά που περιμέναμε, αυτά που νομίζουμε εμείς ότι πολύ συζητηθήκαν σαν παιχνίδια. Αυτά που ευχαριστηθήκαμε. Κλείνουμε με αυτό το βίντεο τη χρονιά. Ελπίζουμε να έχετε περάσει καλά μαζί μας γενικότερα. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη αυτούς τους 6 μήνες και καινούργοι είμαστε στην ουσία ακόμα. Έχουμε πάρει καλή στήριξη. Έχουμε πάρει καλή στήριξη. Ευχαριστούμε όλους. Εντάξει, πιο πολύ είμαστε της κουβέντας και όχι τόσο του gameplay. Όταν κάνουμε gameplay συνήθως είναι παλιά παιχνίδια, έτσι ρετρό. Αυτό τώρα, εμείς έτσι μας έρχεται. Δεν είναι... Εντάξει, τώρα το να βάλεις και ένα παιχνίδι το οποίο το έχει παίξει όλος ο κόσμος. Δεν νομίζω τώρα ότι υπάρχει λόγος. Γιατί άμα θέλεις να δεις τώρα, ας πούμε το καινούργιο και το Wolfenstein που κάναμε και εμείς, το είχαν κάνει όλοι. Ήρθαμε και εμείς με τα τελευταία, ξέρω εγώ να το κάνουμε. Δεν νομίζω ότι υπήρχε νόημα βέβαια που το κάναμε. Εντάξει, γιατί το κάναμε όμως. Γιατί το γουστάραμε και το κάναμε. Βεβαίως. Γιατί μας άρεσε πολύ το παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και άλλα παιχνίδια, αλλά δεν τα κάναμε. Δεν τα κάναμε, ναι, αφού έχει γεμίσει ο τόπος. Εδώ πάμε να κάνουμε εμείς το βίντεο τώρα και άμα μπει και ψάξει το ίδιο παιχνίδι που κάνουμε εμείς τώρα πλέον να το παρουσιάσουμε, υπάρχει οδηγός ολόκληρος για όλο το παιχνίδι. Ναι. Γι' αυτό. Οπότε εμείς πιστεύουμε και η γνώμη μας είναι ότι καλύτερο είναι να κάνεις ένα παιχνίδι που δεν το έχει δει κάποιος. Ναι, που είναι πιο παλιό. Και έτσι. Μερικά που μπορεί να μην τα έχουμε παίξει κι εμείς κιόλας. Ναι, κάποια που βάζουμε δεν τα έχουμε παίξει κι εμείς. Ή και καινούργια. Αν βρεις κάποια που δεν έχει πολύ συζητηθεί και τα λοιπά και είναι καλό. Καλή φάση. Αξίζει να το δείξεις. Όπως είχαμε δείξει τότε και το Desserts. Ναι, το Desserts. Ας πούμε, εγώ δεν είχα ακούσει τίποτα όταν το βρήκα το Desserts. Ας πούμε, είδα ένα τυχαίο trailer, ξέρω εγώ, στο YouTube και λέω. Μα θυμάμαι και όταν μου το έδειξες, μου λέει ξεκινήσουμε ένα βίντεο να κάνουμε αυτό. Και το πέρα το λέω. Τι είναι αυτό. Αυτό που λέγανε για τον Dark Souls, το sci-fi Dark Souls. Ναι. Τελικά ήταν ωραίο παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η λογική μας, εν πάση περιπτώσει, με τα gameplay που κάνουμε. Καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά σε όλους. Καλά παιχνίδια να σας φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρο τώρα για την καινούργια χρονιά. Τέλος πάντων, ξέρετε εσείς τι εννοώ με τους γονείς που παίρνουν ένα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά. Γεια σας.